Σε ενημερωτικές δράσεις για την εξοικείωση του τεχνικού κόσμου στο νόμο περί αντιμετώπισης αυθαίρετης δόμησης 4178 κάθετος 2013 και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αυτή η εβδομάδα σε Ήπειρο, Αττική και Πελοπόννησο. Είναι η πρώτη φορά που πολιτική ηγεσία και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου αναλαμβάνουν πρωτοβουλία να ενημερώσουν τοπικά τους μηχανικούς και τα στελέχη των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών για τις ισχύουσες διατάξεις περί αυθαιρέτων, μέσω παρουσιάζων και αναλύσεων των βασικών σημείων του νέου νόμου. Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στο Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στα πλαίσια εφαρμογής του νόμου για την αυθαίρετη δόμηση, του 4178 του νέου νόμου, το Τεχνικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, με το ΙΠΕΚΑ, διοργανώνουν μια ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου στις 6 ώρα απόγευμα, 6 με 9, στο Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο στην Τρίπολη. Είναι πάνω από την πλατεία Άρεως στην Τρίπολη, όσοι το ξέρουν, στην κεντρική και τη μεγάλη την πλατεία της Τρίπολης, στην οποία εκδήλωση θα μιλήσουν η κυρία Γαρδίκη, η οποία είναι η προϊσταμένη της ΔΟΚ, της Διεύθυνσης Οικοδομικού Κτηριοδομικού Κανονισμού του Υπουργείου, και ο κύριος Καρατσόλης, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος του ΙΠΕΚΑ. Η εκδήλωση αυτή έχει σημασία αμφίδρομη, δηλαδή αφενός έχει σκοπό να ενημερωθούν οι συνάδελφοι μηχανικοί από τους αρμόδιους του Υπουργείου, από υπεύθυνα δηλαδή χείλη, για την εφαρμογή του 4178, και αφετέρου οι αρμόδιοι από το Υπουργείο να ακούσουν από συναδέλφους μηχανικούς που έχουν άμεση επαφή με το αντικείμενο τα προβλήματα από την εφαρμογή του 4178, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή του 4178, έστω ώστε μετά από επεξεργασία να βγάλει και το Υπουργείο τις αρμόδιες ερμηνευτικές εγκυκλίους για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Να πω παράλληλα για τους συναδέλφους μηχανικούς ότι και λειτουργεί εδώ και 10 μέρες μια ηλεκτρονική γραμμή υποστήριξης μέσω του site του ΤΕΕ στην Πελοπόννησο, teepelop.gr, στο οποίο μπορούν οι συνάδελφοι μηχανικοί να θέτουν ηλεκτρονικά ερωτήματα γύρω από τον 4178 και θα παίρνουν απαντήσεις μετά από 5 με 6 μέρες. Θα ακολουθήσει για την ενημέρωση των συναδέλφων μηχανικών το Δεκέμβριο μια ημερίδα στην Κόρινθο, αντίστοιχη και με αυτές τις ημερίδες που έχουν γίνει από το 4014. Θα γίνει το Δεκέμβρη και η ημερίδα αυτή και καθυστερεί λίγο, γιατί περιμένουμε από το Υπουργείο να βγουν οι ανάλογες ερμηνευτικές εγκύκλοι, έστω ώστε οι συνάδελφοι μηχανικοί να έχουν έγκυρη ενημέρωση γύρω από τα θέματα του 4178. Επίσης να πω ότι το Σαββάτο στις 16 Νοεμβρίου στο ισόγειο, στο Δημαρχείο στην Κόρινθο, στο θεατράκι όπως συνηθίζεται για να το λέμε, έχει και προγραμματιστεί να γίνει 9 η ώρα το πρωί μια ενημερωτική εκδήλωση για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στην Κόρινθο. Θα μιλήσουν αρμόδιοι από το Δήμο και θα κατευθύνουν τους μηχανικούς γύρω από τις προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, τις αλλαγές που έχουν επέλθει στους όρους δόμησης σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, και αντίστοιχα θα ακούσουν και από συναδέλφους μηχανικούς και προβλήματα που ίσως έχουν ξεφύγει από την μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.